Σε ένα κατσαρολάκι βάζω τα λαχανικά που χρειάζονται περισσότερο χρόνο μαγειρέματος, τα καλύπτω με ζωμό από κοτόπουλο και τα βάζω στο φούρνο σε 180 μέχρι να είναι έτοιμο. Ετοιμάζω ένα λαδολέμονο. Έβαλα μια μεγάλη γλυκοπατάτα στο φούρνο σε 180 βαθμούς μέχρι αυτή να μαλακώσει. Στη συνέχεια την έβαλα σε μια κανάτα, την αλάτισα, την μπλένταρα με το μπίμερ και τέλος χρώστασα βούτυρο για καλύτερη υφή και πιο ωραία γεύση. Περνάω το μπουρέ από τη σίτα και είναι έτοιμος. Για τις χοιρινές μπριζόλες, λίγο ελαιόλαδο και αλάτι. Τις στρίβω πολύ καλά, έτσι ώστε να πάει παντού το λάδι και το αλάτι. Σε καυτό σκεύος, θωρακίζω τις μπριζόλες μου. Τελειώνω το μαγείρεμα της χοιρινής μπριζόλας στο φούρνο στη μεγαλύτερη θερμοκρασία του. Σε καυτό τηγάνι δίνω χρώμα στα λαχανικά μου. Το καρότο και το κρεμμύδι το έχω μαγειρέψει νωρίτερα στο φούρνο. Το κολοκύθι και το μανιτάρι, επειδή χρειάζονται λιγότερο χρόνο, θα τελειώσω το μαγείρεμά τους εδώ στο τηγάνι. Σβήνω με λευκό κρασί και προσθέτω ξύσμα από λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. Όταν το κρασί εξατμιστεί, θα προσθέσω ζωμό από κοτόπουλο. Και στη συνέχεια θα δέσω τη σάλτσα μου με βούτυρο. Όταν η μπριζόλα μου είναι έτοιμη, την αρωματίζω με ξύσμα από λεμόνι, θυμάρι, πιπέρι και ρίγανη ξερή. Αν κάτι μάθατε από το σημερινό βίντεο, κάντε like και εγγραφείτε στο κανάλι μου. Δώστε μου στα σχόλια ιδέες για μελλοντικά βίντεο. Το λαδολέμον από πάνω και το πιάτο είναι έτοιμο. Αν βαθμολογούσα αυτό το πιάτο, θα το έβαζα 10 στα 10. Δεν του έλειπε τίποτα.